la colina, ma che σε 6 μήνες άλλαξε η ζωή μας. Μεταφέρθηκε το πρόβλημα από την Αθήνα και το φέρανε εδώ. Τους γνωστούς, άγνωστους τους ξέρουν όλοι. Η αστυνομία έχει τρελαθεί να δουλεύει, όμως οι άνωθεν δεν κάνουν τίποτα. Πιάνουν τους χρήστες, πιάνουν τους εμπόρους, τους πηγαίνουν κάτω στο κρατητήριο, εν πάση περιπτώσει που τους πηγαίνουν, τους αφήνουν. Την ίδια μέρα πληρώνουν, δεν ξέρω τι κάνουν, έρχονται πάλι εδώ. Εάν δεν αποφασίσουν να πάρουν μέτρα σοβαρά, εμείς είναι θέμα χρόνου να γίνει κάποιο πάθος. Θα γίνει πάθος, δεν υπάρχει περίπτωση. Προχθές ένας γυμνός εδώ, εδώ έξω στη Δημοκρατία, έσπαγε τζάμια, εκβίαζε ανθρώπους και αναγκάστηκε πολίτης και κατέβηκε να τον πιάσει. Αν αυτό λέγεται κράτος, αν αυτό λέγεται δημοκρατία, τότε εντάξει. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Κάποιος άλλος αν έχει να πει κάτι άλλο. Αναγκαζόμαστε. Βλέπετε σήμερα Παρασκευή το καθίστο ύμνου, η τελευταία χαιρετισμή της Παναγίας μας. Αναγκαζόμαστε να κάνουμε τους χαιρετισμούς 4 η ώρα για να προλάβει ο κόσμος να μην νυχτώσει, να πάει στα σπίτια τους. Να μην τους πιάσουν, να μην τους χτυπήσουν, να μην τους ατιμήσουν. Είναι το πράγμα πολύ φοβερό και παρακαλούμε τους κυβερνώντας, τον κύριο Υπουργό Προστασία του πολίτη, τον κύριο Χρυσοχοίδη, να λάβει μέτρα όπως λαβαίνει μέτρα και στην Αθήνα τους μαζεύει, να έρθει και εδώ να τους μαζέψει. Διότι είναι η κατάσταση πολύ τρομερή και φοβούμε μην θρυνήσουμε θύματα. Και φοβούμε μην ο κόσμος τα πάρει επάνω και κλείσουμε με τίποτα πιστόλια και το κάνουμε εδώ πέρα εμφύλιο πόλεμο. Γι' αυτό λοιπόν από απόψε θέλω σας παρακαλώ να πάρει αυτά που λέμε στα αυτιά των κυβερνώντων που τους αγαπάμε, που τους τιμούμε. Δεν πάμε εμείς με τα νεύρα, με τις κακίες, με τις βρισκές. Πάμε με το καλό.
πάμε με τον Χριστό, πάμε με την Παναγία και θέλουμε όπως ήμασταν μπροστά. Θέλουμε στην ενορία μας, στην ησυχία μας. Θέλουμε να εκκλησιαζόμαστε. Θέλουμε να πηγαίνουμε στα μαγαζιά να ψωνίζουμε χωρίς φόβο να περπατάμε τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας. Κάνουμε λοιπόν μεγάλη έκκληση στους κυβερνώντας που τους αγαπούμε και αυτό θα το λάβουμε υπόψη. Ευχαριστώ. Και ταξιά έρχονται εδώ να φέρνουν ρολανίσσες. Κατάστασε όλα. Πρέπει εντολή εισαγγελέα. Πρέπει να λυθούν τα χέρια της αστυνομίας. Έρχεται η αστυνομία. Έρχεται, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Τους παίρνει ξανά την επόμενη στιγμή, είναι πάλι εδώ. Πίσω από το σπίτι μου είναι εκατοντάδες κύματα. Δηλαδή ούτε τα καλύτερα μαγαζιά δεν έχουν τέτοια πελατεία. Έτσι, διακίνηση, χρήστη, αφοδεύουν, η χορύπανση. Μια βόλτα για κάτι από εκεί πέρα. Αν κάποιος από εμάς τολμήσει και βάλει διαπασόν το μεγάφωνο, το ηχοσύστημά του για να γλεντήσει για τα παιδιά του, να κάνει μια χαρά κλπ. Παίρνουν τηλέφωνο αυτοί, μας πάνε μέσα και μας κρατάνε μια εβδομάδα. Αυτούς δεν τους αγγίζει κανένας. Όταν λέμε κανένας, κανένας. Μας υποχρεώνουν εμάς να κάνουμε μηνύσεις για να έχουν άλοθοι και γυρίζουν αυτοί από την άλλη μεριά και κάνουν αντιμηνύσεις ότι εμείς τους χτυπάμε ή τους προσπαθούμε να τους μαχαιρώσουμε και τέτοια πράγματα. Δεν μπορούμε δηλαδή να κινηθούμε, τα χέρια μας είναι δεμένα. Εάν δεν μας ταλίσουν, επαναλαμβάνω, είναι θέμα χρόνου ότι θα σκάσει εδώ μεγάλη είδηση. Είναι θέμα χρόνου. Καταρχήν αυτοί πάνω στην τρέλα τους, εκεί στη δόση τους, σε πάση περιπτώσει, δεν ξέρουν τι κάνουν. Δεν γνωρίζουν τι κάνουν, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Προχθές, εδώ, στο σπίτι εκεί στο απέναντι, ζητάει μία ναρκωμανής, ένα δίφραγκο, λέγοντας ότι είναι έγκυος, 2 ευρώ, από μια κυρία. Τα δίνει η κυρία και της λέει συγγνώμη, γιατί είχε και ένα μάστορα και κάτι έφτιαχνε η γυναίκα στο σπίτι της, συγγνώμη, παίρνω και το κινητό, παίρνει το κυνητό και φεύγει. Την κυνήγησαμε εμείς. Ήρθε η αστυνομία ευτυχώς σε 0 χρόνο, γιατί σας λέω και πάλι η αστυνομία εδώ δουλεύει όσο δεν μπορεί να φανταστεί. Αυτό, να φανταστείτε, αυτό λοιπόν δεν το καταλάβουν οι αρμόδιοι. Έξοδα, παραέξοδα. Έρχονται συνέχεια να βγουν χωρίς να κάνουν τίποτα. Τους πιάνουν, τους ξαναφύνουν. Ξανά η αστυνομία, ξανά έξοδα. Λοιπόν, αυτό τι θα γίνει, πού θα πάει. Κάτι πρέπει να γίνει. Μπορώ να μιλήσω. Λοιπόν, εγώ μένω πίσω από τον Άγιο Δημήτρη. Τους βλέπουμε καθημερινώς που έρχονται από πάνω από τις γραμμές, περνάνε και πάνε απέναντι, ξαναγυρίζουνε, κατεβάζουνε, με συγχωρείτε, τα παντελόνια τους και κάνουνε την ένεση, αν είναι δυνατόν, να είναι τα εγγόνια μας, να είναι τα παιδιά μου και εγώ η ίδια 70 χρονών γυναίκα να βλέπω τους ναρκωμανείς να κατεβάζουν τα παντελόνια τους. Τους βλέπουμε συνέχεια στους δρόμους πεσμένους και λέμε είναι πεθαμένοι, είναι ζωντανοί, δεν υπάρχει περίπτωση να ζήσουμε. Θέλω να πουλήσω το σπίτι μου, με έχουν κλέψει επανειλημμένος. Πηδάνε από τις μάντρες μέσα, μία λεμονιά είχα, συνέχεια να μπαίνουν μέσα να φέρουν τα λεμόνια. Δεν με πειράζει για τα λεμόνια. Φοβάμαι για τον εαυτό μου, φοβάμαι για τον άντρα μου, για τα εγγόνια μου. Πρέπει να πάρει ο νόμος, το κράτος, το νόμο στα χέρια του. Αλλιώς θα τον πάρουμε εμείς. Δεν αντέχουμε. Δεν αντέχουμε. Τελείωσε. Δεν έρχονται στο σπίτι μας επίσκεψη. Το καταλαβαίνετε. Κανένας δεν μπορούμε να βγούμε έξω από τα σπίτια μας. Δεν έρχονται σπίτι μας επίσκεψη. Κανένας λέει πού θα φύγουμε. Πώς θα φύγουμε. Πώς θα φύγουμε σπίτι. Δεν ανοίγουμε την πόρτα απέξω. Δεν φέρνει. Μπαίνουμε, κλειδώνουμε. Έχουμε βαρεθεί πια. Δεν αντέχουμε. Δηλαδή δεν πάει άλλο. Από το πρωί σήμερα οι πυροβολισμοί που πέφτουν πάμε από χθες το βράδυ. Συνθηματικά. Δεν γνωρίζω τι είναι, αλλά αυτό το καταγγέλνουμε. Όπως το καταγγέλνουμε όλοι. Οι πυροβολισμοί που πέφτουν είναι απερίγραμμα. Μαζεύουμε βολίδες στις οποίες έχουμε παραδώσει την αστυνομία. Γνωρίζουν οι άνθρωποι τι γίνεται. Δεν μπορούν να το ελέγξουν το πράγμα. Και κάτι άλλο. Ο Δήμος. Σε ένα δρόμο και δεν σε σκαλβάτι και την ένεση. Όταν έφυγε από την κυρία. Συγγνώμη. Μπροστά στην Ελιά. Αν πάμε πίσω ακριβώς από αυτά τα άτομα. Θα δείτε τα άτομα. Θα δείτε τα άτομα. Και δεν είναι μόνο αυτά. Είναι διάσπαρτα σε όλη την περιοχή. Η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Φωνάζω από το σπίτι, αποφύγω το σύντομο κόσμο. Δεν υπάρχει. Ναι, ναι, ναι. Και εσύ γιατί δεν είναι.
κάτσε. Εμάς μπήκανε δύο φορές στο σπίτι και μας κλέψανε. Εγώ θα πάρω λίγο πιο σκληρό από τους κολονίστατες κλπ. Αν δεν πάρει η πολιτεία, η αστυνομία, η παρουσία της αστυνομίας είναι πολύ εντατική. Τουλάχιστον είμαι εδώ και βλέπω και τους βλέπω και τους γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, εάν δεν πάρει η πολιτεία τα μέτρα που πρέπει να πάρει, δεν θα υποδείξουμε εμείς, ξέρει. Και εφόσον το θέσαμε το θέμα, ξέρει. Θα το πάρουμε εμείς τον νόμο. Είναι από τα πολλά τα προβλήματα που γίνεται τα σοβαρά. Έχουμε αναγκαστεί να πάρουμε ένα από τα θέματα τα σοβαρά είναι και αυτό το θέμα της υγείας, το οποίο μας προβληματίζει πολύ. Δεν υπάρχει χώρος που να μην έχουν αποδέψει, δεν υπάρχει χώρος που να μην έχουν ενέσεις, δεν υπάρχει χώρος που να μην υπάρχουν αίματα. Πρέπει κάτι να κάνουν επιτέλους για να σταματήσει αυτό το κακό. Τίποτα άλλο. Και τις κλοπές που κάνουν. Εμάς έχουν πει δύο φορές, ορίστε, το σπίτι της κουνιάδας τα ανοίξανε μέρα μεσημέρι. Πήρανε χρυσάφικα, πήρανε τα πάντα. Την άλλη, ξεσκεπάζανε προχθές τα αυτοκίνητα, τις κουκούλες να τα πάρουν και πρόλαβα και βγήκα έξω. Τι πρέπει να σκοτώσω κανένα μέσα στο σπίτι, εγώ το έχω δηλώσει ότι θα τον σκοτώσω αν το βρω μέσα στο σπίτι ξανά. Είναι η τρίτη φορά. Κλέβουνε τις σωλήνες του νερού, κλέβουνε τις εγκαταστάσεις του φυσικού αερίου, κλέψαν τα πάντα. Κλέβουνε τα πάντα. Τι πρέπει να κάνουμε, να στήσουμε συγγνώμη για εκκλησία των πισινόμα, δηλαδή, συγγνώμη. Μας έχουν αναγκάσει να βάζουμε κάγκελα στα σπίτια μας και νιώθουμε σαν φυλακισμένοι. Τι θα κάνουμε, περνάμε να πάμε στην εκκλησία, κάτω τέζα. Τέζα κάτω, είναι νεκρός, είναι ζωντανό. Φωνάζουμε τους άλλους να δούνε τι συμβαίνει. Δεν έχει Δεν είναι αυτή. Δήμος να εμπλακεί το παιχνίδι και να ελέγξει την περιοχή, να ελέγξει... Ελάς το μεγαλείο σου! Να ελέγξει, μια κουβέντα μόνο από μένα! Να ελέγξει την περιοχή και ειδικά αυτούς τους δρόμους που τους γνωρίζει πολύ καλά για πολεοδομικές παραβάσεις. Πρέπει να το κάνει επιγόντως. Εκεί πρέπει από κάπου να ξεκινήσουμε για να καταλήξουμε κάπου διαφορετικά. Δεν υπάρχει. Η αστυνομία υπάρχει, αλλά δεν υπάρχει. Η αστυνομία υπάρχει, αλλά δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Γιατί δεν πάτε στον χώρο που είναι να δείτε την αδειότητα, όχι εδώ την εκκλησία, εκεί να πάτε. Έχουμε κάνει φυλακές και καθόμαστε σκουπιά. Όταν θα γίνει ο φόνος, τότε το έχουν κάνει φωματερία εδώ πέρα. Και θα λένε τότε τι έγινε, πώς έγινε και γιατί έγινε. Θα το κάνουνε το κακό. Θα το κάνουν το κακό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όλοι οι άντρες, όλες οι γυναίκες είναι έτοιμοι να κάνουν κακό. Γιατί δεν βλέπουμε να μας βοηθάει κανένα. Δεν μας βοηθάει κανένα. Υποκαθιστώ σωμηρία. Θέλουμε να πούμε. Να βάλουμε τώρα κάγκελα.